Καμία αντίδραση δεν έχει προκύψει από τις Πρετανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το επεισοδιακό πάρτι της περασμένης Παρασκευής με τα θλιβερά επεισόδια, τις συμπλοκές και τους τραυματισμένους φοιτητές. 5 ολόκληρες μέρες μετά τα θλιβερά γεγονότα που σήκωσαν στο πόδι τις γύρω γειτονιές των πεδίων του Άρεως και πλήγωσαν την εικόνα του Πανεπιστημίου, κανένα μέλος της Συγκλήτου δεν έχει αντιδράσει ακόμη. Απευθυνθήκαμε σήμερα στον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μιχάλη Ζουμπουλάκη, που μπορεί να μην έχει σήμερα τη σχετική αρμοδιότητα, ωστόσο με την ιδιότητα του Αντιπρίτανη Οικονομικών συγκρούστηκε ανοιχτά τα προηγούμενα χρόνια με τους διοργανωτές των φοιτητικών πάρτι στο θόλο του συγκροτήματος Παπαστράτου και πέτυχε τη διακοπή τους. Ήρθαμε σε επαφή με το σύνδεσμο των ηλεκτρολόγων που, ηχοληπτών που κάνουν την ηχητική εγκατάσταση. Κάναμε εξώδικα εναντίον όσων παρέβησαν την εντολή του δικού του σωματείου να μην συμμετέχουν σε πάρτι χωρίς τη δική μας έγγραφη εντολή. Ήρθα σε επαφή με τις εταιρείες που προμηθεύουν ποτά και αναψυκτικά. Και συνεργάστηκαν μαζί μας, δεν ξαναπήγανε από τότε αυτοί τουλάχιστον με τους οποίους συνεργαστήκαμε εμείς. Κάναμε εξώδικο εναντίον των DJ που ξέραμε ποιοι είναι επώνυμοι και το γράφουν στις αφίσες για να σταματήσουν να συμμετέχουν εκεί. Ήρθαμε σε επαφή με το ΣΔΟΕ, διότι προφανώς υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρχουν και φορολογικές παραβάσεις. Και καταφέραμε τουλάχιστον να σταματήσουμε τα πάρτι στο Θόλο. Στο σημείο που βρίσκονται σήμερα τα πράγματα, με τα φοιτητικά πάρτι να διοργανώνονται δίχως όρους και κανόνες, απαιτείται η λήψη δραστικών μέτρων από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου, τα οποία ωστόσο θα πρέπει να συγκρουστούν με συγκεκριμένες νοοτροπίες και αντιλήψεις, έχοντας προτίσει στο πλευρό τους τους ίδιους τους φοιτητές. Είναι ένα θλιβερό γεγονός. Νομίζω όλες οι διοικήσεις των Πανεπιστημίων προσπαθούν να το περιορίσουν, δεν τα καταφέρουν, διότι πρέπει να συνεργαστούν οι φοιτητές. Αν οι φοιτητές πραγματικά θέλουν ένα χώρο εκπαίδευσης. Και προφανώς και ψυχαγωγίας κάποιες ώρες, και να τον κρατήσουν σε κάποια επίπεδα αξιοπρεπή, νομίζω πρέπει οι ίδιοι να περιορίσουν το φαινόμενο αυτό. Και δυστυχώς δεν το κάνουν. Από τη στιγμή που οι φοιτητές δεν δείχνουν αυτή τη διάθεση, η Σύγκλητος βέβαια δεν έχει την αρμοδιότητα. Την άποψή σας θέλω. Γιατί δεν αποφασίζει απαγόρευση των φοιτητικών πάρτι σε υπαίθριους χώρους ή σε χώρους όπου δεν υπάρχουν οι κανόνες που προαναφέρατε? Το θέμα είναι πώς επιβάλλεις την απαγόρευση. Την απαγόρευση εύκολα την αποφασίζεις, πώς την επιβάλλεις στην πράξη. Τι θα πάρεις αστυνομικά μέτρα, θα καταγγείλεις τους φοιτητές, θα τους πας στην αστυνομία? Είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Πρέπει οι φοιτητές να καταλάβουν ότι είναι ένας τρόπος διασκέδασης που δεν τους τιμά.